Καθίστε, σε παρακαλώ. Παρόντα με Αθανασίου, Απέργη, Γκορμοντής, Γαλανοπούλου, Γιατζίδης, Δεγιγιάννη, Δρακούνης, Κασίμι, Κασκόλης, Κούπας, Ματαράκης, Μαμόλης, Μαρακού, Μουτοκούλου, Μίσαλας, Πάρκανης, Σουρβίνους, Σταυλιαγίδης, Τζαμασίρ, Τσιάπης, Τσουράκης, Χαϊκάκης. Προηγούμε στην ημερήσια η πρώτη συναντήρηση. Θέλω να υπάρχω να ρωτήσω και στο διδάκτυο στη Δημοτική. Ερωτήσεις, Καϊκάρης, Γιατζίδης, Τζεμασίου. Κύριε Κούπα, έχετε ερωτήσεις. Ερωτήσεις, έχετε. Όχι, δεν θέλω να σας τρεμπορήσω, μια και άλλη, δεν είμαι άλλος σε αυτά. Να είσαι καλά. Να με αφήσεις να μιλήσω μετά. Για το έλεγχο, δεν θέλω να μιλήσω, δεν είναι πάρα πολλά. Δεν έχει σημαίνει. Όλοι οι άλλοι που θέλουν να μιλήσουν, 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 θα ερχόταν να πολιτικοποιήσουμε πλέον τους κανόνες
για την λειτουργία αυτού του σταθμού. Αν δεν κάνω λάθος, θα ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να οριστικοποιήσουμε πλέον το ότι ακριβώς ανάλογα με την έγκριση των τελετών από την νομαρχία, για να οριστικοποιήσουμε το ότι ακριβώς θα γινόταν. Αυτό ήρθε πότε επιπλέον. Και ένα άλλο θέμα που δημιουργεί, αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ακόμα έγκριση λειτουργίας. Δεν θυμάμαι αν είναι σαν δημοτικό σταθμό αυτοκινήτων ή αν είναι σαν σταθμό μεταφόρτωσης. Υπήρχε ένα θέμα εκεί, το οποίο είχα θετήσει και το οποίο όφιλε να είχε αντιμετωπιστεί. Τουλάχιστον στα πλαίσια της μελέτης αναβάθμισης. Γιατί και εκείνο το θέμα το είχαμε εγκρίνει ομόφωνα. Παρακαλώ να την ενημερώσετε για αυτά τα δύο θέματα. Άλλος. Ο κ. Γιατζής. Κύριε Δήμαρχε, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η μία αφορά το πανηγύριο της Αγίας Παρασκευής που θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Μου καταγγέλθηκε από κάποιον πληροφορητή ότι ήρθε στο Δημαρχείο να ζητήσει άδεια προκειμένου να συμμετάσχει στους πάρκους που κάνουν τα πανηγύρια σου. Που υπόθηκε ότι το έχει αναλάβει κάποια κυρία εξωτερική από το Δήμο, αυτό σχετικά με την αδειοδότηση αυτή. Θέλω να με ενημερώσω πώς γίνεται η διαδικασία και αν έχει δίκιο αυτό παραπονιέται ή όχι. Το δεύτερο αφορά το εξής, το έτος 2005. Καλέσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νέας Μέμη, ήρθε πράγματι ο κ. Στεφανόπουλος, έγινε μια ωραία τελετή στο Δημαρχείο, πήγαμε στην πλατεία στη συνέχεια, έγιναν τα εγγένεια του Αδριάντα του Ελευθερίου Βενιζέλου, όλα καλά, διθύραμε ανακοινώσεων στον τοπικό τύπο, φωτογραφίες μέχρι και άνθρωποι ειδικό εκδικιάσα. Όλα αυτά καλά, συμμετείχα και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, ο Δήμος είχε υποσχεθεί την πληρωμή του αγάπματος στο Σύλλογο Κρητών. Παραπονέθηκαν το Σύλλογο Κρητών ότι δεν έχουν πάρει μία εδώ και 4,5 χρόνια. Πού βρίσκεται το θέμα αυτό, προτείνεται ο Δήμος να ολοκληρώσει την υπόσχεση την οποία είχε ή μόνο το άλλο που φτιάξαν τις φωτογραφίες προς άγραν ψήφων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θανασίου. Έχει προσέξει εν τω μεταξύ η κυρία Καρδεράκη και η κυρία Νάμου. Yeah.
Δεν υπάρχουν καινούργια σχέδια. Τα σχέδια στην περίπτωση που κάναμε κάτι παραπάνω, τα σχέδια θα δώσουν το δημοτικό συμβούλιο πραγματικά για να ενημερωθεί τα Λαϊνγκρίν. Και εμείς δεν κάναμε τίποτα, δεν έβαλαν κανένα στοιχείο παραπάνω που δεν υπάρχει. Γι' αυτό νοικιάζουμε. Ίσως και να είμαστε τόσο πραγματικοί με το πίστευμα που βάλαμε στο 3.000 και αυτό δεν εμφανίστηκε κανείς. Θα γίνει επανάληψη. Έπρεπε. Τώρα, προς τα πώς καταλληλότητας είναι περιβαλλοντική μετέφυγηση της Ελλάδας. Δεν ξέρω τι αλήθεια είναι. Εμείς δημοκρατήσαμε πάνω στη δημοκράτηση αυτός που θα θέλει να πάρει την άδεια. Αν υπάρχουν πραγματικά τίποτα αντέλεσης ή αν υπάρχουν κάτι τίποτα παρανομίες, εκεί απάνω οπωσδήποτε θα βρεθούν. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν κάναμε τίποτα. Προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ό,τι υπάρχει, αυτό που υπάρχει, και πιθανότητα αυτό υπάρχει, αυτό είναι δημοκρατικό. Ορίστε. Αυτό, εάν είναι διαφορετικό, σας λέω και πάλι, αν είναι διαφορετικό, θα απαντήσετε να το σκεφτείτε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει άδεια για άλλους για άλλο να κάνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, πραγματικά εκεί είναι κάποιος Νικολόπουλος, δεν ξέρω πώς λέει, μια κυρία ήταν, η οποία είναι πρόεδρος των προπολιτών εκεί. Και το ζήτησε για να μην επιλύσει αυτά τα πανηγύρια πάντοτε γίνεται της τελευταίας, τελικά δεν βγάζουμε τίποτα. Μου ζήτησε όλο το πανηγύρι για 8.000. Έδωσε 8.000 στο Δήμο και πήρε το πανηγύρι. Αυτό κάνει, δεν κάνατε τίποτα παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι σας έχει απαντήσει ο κ. Κουτελάκη. Εγώ δεν ξέρω τι δεσμεύσει είχε ο κ. Κουτελάκη. Νομίζω όμως ότι είχε απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση κάποια στιγμή ο κ. Κουτελάκη. Μπορείτε να το δείτε, αν πράγματι τα οφείλουμε. Να το ξαναδούμε. Τώρα για τη αυτοδιοίκηση θα μας έρθουν να ξεκινήσουμε τις ίδιες διαδικασίες όπως και τις δύο προηγούμενες φορές. Θα ξεκινήσουμε μέσω της πολεοδομίας, μέσω της αστυνομίας, να κάνουμε ξανά καθένας τις συγκεκριμένες κυρίες. Δυστυχώς, αυτό γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Και στις άλλες που κάνουμε, προχτές κάναμε μια καταγγελία, το πήγανε αυτή τη συγκεκριμένη που τη ξηλώσαμε, προσπαθήσαμε κάτι να την ξαναβάλουμε. Με κάποια τρόπο και κάποια τέτοια και από αυτή ξέρω. Κύριε Δημαρχέ, ποια απόφαση δώσαμε σε κάποιο ιδιότητα να κάνουμε στο πανηγύρι? Δεν οργάνωνε το πανηγύρι, δεν οργάνωνε τίποτα. Οι θέσεις έρχεται από κάθε μικροπολιτή, πληρώνει και παίρνει τις θέσεις. Συνήθως δεν ερχόντουσαν και γινόταν εκείνη τη δυνάμη της τρελής. Ήρθε λοιπόν κάποιος πρόεδρος του σωματείου τους και λέει: δίνω 8.000 και παίρνω τις θέσεις. Εμείς δεν πήγε περίπτωση να βάλουμε παραπάνω από 3.000 ευρώ. Και γίνονται και διάφορες μεταξύ τους, ας πούμε, αλκημίες. Λοιπόν, εγώ έπαιρνα και δεν ήταν κάποια απόφαση, ήταν δικιά μου, έπαιρνα ότι μόνο έτσι θα σωθούν από την κατάσταση και θα πάρουν το 5.000. Που δεν τις φέραν ούτε από το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Οριοθετηθεί ο χώρος. Και να σας πω ότι στις Αγίες Παρασκευής το να μ' αφήσει τσάβο το πανηγύρι. Δηλαδή, μας λέει ο κόσμος του Υπουργείου, ο κύριος Δημαρχοσπόρα, ότι μέχρι τώρα στο πανηγύρι της Αγίας Φωτεινής, στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος συνεδερχόταν και έκανε τον εμπόρο και ο Δήμος δεν είσαι πάντα ένα ευρώ. Οπότε, αφού δεν πήραμε και 8.000 και έπρεπε η δημοτική αστυνομία και οι υπάλληλοι των εσόδων κάτω να τσακώνονται με τον καθένα. Ήρθε λοιπόν κάποιος, ο πρόεδρος της, και μου είπε όλο το πανηγύριο 8.000. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Έτσι σαφικά, δεν χρειάζεται να το δείτε διαφορετικά. Πόσα είχατε στράξει πέρυσι από το πανηγύρι της Αγίας Φωτεινής και της Αγίας Παρασκευής, τίποτα? Εγώ δεν ξέρω πόσα είχαμε στράξει πέρυσι. Μπορώ όμως να σας πω στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο πόσα είχαμε στράξει. Να μας το πείτε. Απλώς σας είπα ότι στην Αγία Φωτεινή φέτο δεν δώσαμε καμία άδεια, ήταν ελεύθερο το πανηγύρι. Διότι πραγματικά γίνονται διάφορες. Εδώ. Να παρατηρήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Να μην το κάνουμε εμείς πανηγύρι. Αυτό θα θέλετε να το πείτε. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και μας πει ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την πλατεία του Νέα Στήλης. Από ότι εμείς είναι καλά η πωλήση του Νέα Στήλης. Σαν τρέμα να είναι καλά η ορταφιά περισσότερα από πόρτα. Δεν είναι θέμα να το κάνουμε. Εγώ να σας φέρω πόσα λεφτά κάνουμε τις προηγούμενες χρόνια. Και γίνονται
και η δημοτική αστυνομία και πάλι με εισόδημα για μας τα πράγματα. Να μην επεκτείνουμε το θέμα σε άλλα θέματα, σας παρακαλώ. Από ό,τι βλέπω στα εισηγητικά,
Και τα δύο είναι με νέες αιτήσεις. Θέλω να μου πούν κάποιος, να μου πει κάποιος από την Επιτροπή. Προφανώς είναι η δεύτερη ή τρίτη αίτηση για τα συγκεκριμένα αιτήματα. Τι έχει αλλάξει από την πρώτη και τι ήταν στην πρώτη αίτηση και τι διαφοροποιήθηκε στη δεύτερη ή στην τρίτη και τους κάνει μια διαφορετική. Γράφει εδώ στην ομάδα της Επιτροπής. Διαβάζω ότι έχει υπογράψει η κυρία Πέρι και θέλω να μας διαφωτίσει αν είναι δυνατό. Γράφει, ναι, εφόσον φέρει δήλωση για δύο χρόνια που θα οδηγεί εκτός αυτής. Έγινε. Ενώ στο δεύτερο, που αφορά την κυρία Βέτιμη, δεν έχει το ίδιο, δεν έχει την ίδια παρατήρηση μέσα. Τι ακριβώς είναι. Να μιλήσω. Το ίδιο στο δεύτερο θέμα. Βλέπω ότι η διεύθυνση, μάλλον ο χώρος που προτίθεται να διαθετεί από το Δήμο, είναι στη γωνία ομίλου και ρεφερήμενη ζέτα. Δηλαδή σε απόσταση όσων μέτρων, γιατί είναι και φανάρια, είναι και υπερφοριακό κόμπο, επιτρέπεται στις γωνίες να σταθέρουν ή ακριβώς τους κάποιους σημείων μέσα, είτε που είναι ζέτα, είτε που είναι ζέτα. Από πλευράς επιτροπής, σε ποιος θα μπορούσε να φορτίσει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να βλέπουν με ευαισθησία. Και η συγκεκριμένη περίπτωση είχε έρθει πραγματικά, δεν γνωρίζαμε ποιος θα οδηγεί, διότι ο κύριος που είχε το πρόβλημα δεν μπορούσε να οδηγήσει. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε πει εξ αρχής στην Επιτροπή ότι δίνουμε άδειες μόνο σε αυτούς που έχουν αναπηρικό αυτοκίνητο, επειδή όμως υπάρχουν και κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις, τις βλέπουμε με προσοχή. Ζητήσαμε λοιπόν ποιος θα οδηγεί το αυτοκίνητο, γιατί όταν έκανε την αίτηση δεν υπήρχε ποιος θα οδηγεί το αυτοκίνητο. Και έφερε η σύζυγος ότι θα οδηγεί το αυτοκίνητο. Και έτσι αποφασίσαμε. Γιατί πρώτη φορά δεν είχαμε αποφασίσει. Εννοείται για το πρώτο, για το κύριο Τσαντίνη που λέει. Ναι, για το κύριο Τσαντίνη. Στη δεύτερη περίπτωση, πάλι η Επιτροπή, ξέρετε, ήρθε σε δύσκολη, γιατί η συγκεκριμένη κυρία έχει μία απάντηση που δεν μπορεί να τη δώσει άδεια. Και εφόσον μας λέει μέσα ότι στην αίτησή της ότι δεν έχει άλλο πάρκιο, το σπίτι της είναι το συγκεκριμένο και τη γνωρίζετε την κυρία Βεκτήρη, δεν θέλω να πω την ασθένεια που έχει, έχει η Επιτροπή που πρέπει να τη δώσουμε. Γιατί είναι σοβαρή ασθένεια. Για μια ερώτηση του κυρίου Πλακάνη, κύριε Περί, έκανε μια ερώτηση, επειδή φαίνεται ότι είναι γωνία ο Μύρου και Βενιζέλου, πώς γίνεται. Εμείς δεν δίνουμε τις θέσεις, είπαμε άδεια. Εάν κρίνει, έκρινε η υπηρεσία η ίδια από την Αγγλική, δεν νομίζω η υπηρεσία να της είπε στη γωνία, η υπηρεσία μπορεί να πάει να της πει και το πάλι. Όχι. Η υπηρεσία ασφάλει να το δεις και αν κρίνει ότι δεν πρέπει να είναι εκεί, δεν είναι στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί είπε πολύ ο κ. Ζαϊκάλης ότι είναι στη γωνία. Δεν μπορεί να ανακληθεί μετά από την Επιτροπή. Ναι, όχι να ανακληθεί. Όχι να ανακληθεί. Να αλλάξει. Να κοίτα με την υπόψη. Ναι, μπορώ ή δεν μπορώ. Αυτό για να μας πει κάποιος πρέπει να το έχει ελέγξει στον χώρο. Ο Μύρου και η Μενιζέλη. Εγώ κύριε Μαγόνη δεν το είπα δει τώρα από το είπε ο κύριος Χαϊκάλης ότι το έχει βάλει τη συγκεκριμένη θέση στη γωνία. Εάν η υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να είναι εκεί, ας πάει να το δει, να πούμε σε αυτόν που είναι υπεύθυνο για τις αναπηρικές, να πούμε ότι δεν μπορεί να το έχει εκεί. Να την έχει τη θέση. Όσον αφορά τον για τη συγκεκριμένη είναι καινούργια έτσι, δεν έχει ξανακάνει. Λοιπόν, για τα θέματα που μένουν σε ένα και δύο, υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, τα θέματα ένα και δύο, ψηφίζουν τον.
Θέμα 3. Κατάργηση άδειας χώρου στάθμευσης. Εδώ είναι μια μεταφορά, αφορά την πρεσβεία της Αιθιοπίας που είχε άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο Χώρου Συμβούλου 253. Θέλει να ανακληθεί γιατί έχει μετακομίσει, έχει πάει στον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να μπορέσει να πάρει. Υπάρχουν ερωτήσεις, ρωτήσεις, παρατηρήσεις, πώς το θέμα 3 σκύνεται ομόφωνα. Θέμα 4, θα έλεγα και 5, αναμόρφωση, τέταρτη αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010. Συμφωνούμε για το ενιαίο. Λοιπόν, ερωτήσεις. Να κάνουμε δύο συγκυρώσεις από έδρας και συνάδελφοι. Στις μεταφερόμενες πιστώσεις, με κωδικό 35-25-20-21-18, έχουμε πάρει 500.000 από την ανάκαση της στρατείας ΚΑΕ. Προστίθεται λοιπόν στις μεταφερόμενες πιστώσεις. Επίσης, στους νέους, στις ενισχύσεις, έχουμε το πολιτιστικό με 170.000, το κοινά με 150.000 Πριν είναι αυτά όλα που φέρουν μέσα που δεν είναι ψηφισμένα από το βάρος του αποτελέσματος.
είναι το υπόλοιπο της τελευταίας αναμόρφωσης, της τρίτης αναμόρφωσης. Άρα, έσοδα έξω του προηγούμενης αναμόρφωσης, δεν ξέρω το μήνα. Προηγούμενης προηγούμενης αναμόρφωση. Δεν είναι το προηγούμενο. Όταν λέμε προηγούμενη αναμόρφωση. Και όταν ξεκίνησε ο προϋπολογισμός είχαμε 444.000
Ναι. Ο κύριος Αθανασίου. Ναι. Ναι. Ο κύριος Καστόρης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Ταπιανίδης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Λουβουτζής. Ναι. Ναι. Ο κύριος Τσακίρης από. Ο κύριος Τσουράκης. Ναι. Ναι. Η κυρία Κατσέλη Ακούσα. Ο κύριος Πετριβανίδης από. Ο κύριος Τσιάδης. Όχι. Όχι. Η κυρία Καρδαρά. Όχι. Ο κύριος Χαρικάλης. Όχι. Ο κύριος Γιατζίνης. Όχι. Κυρία Πέτρη. Όχι. Η Σαββία. Όχι. Ο κύριος Κούπας. Όχι. Όχι. Ο κύριος Πάκαλης. Ναι, στο 4 λεπτό στο πέμπτο. Ναι, λοιπόν. Στο τεχνικό. Λευκό. Στην αναμόρφωση. Κυρία Νάνη. Όχι. Ο κύριος Καραμαντέλης. Συγγνώμη, ο κύριος Μπίσαλας. Ναι, στο 4 λεπτό στο πέμπτο. Λοιπόν, το ίδιο με τον κύριο. Ναι, την κυρία Νάνο. Δεν ακούω. Όχι. Ο κύριο Καραμουσαλή είναι από. Ο κύριο Καρούλα δεν βλέπω. Από. Ο κύριο πρόεδρο του Συμβουλίου. Ναι. Ναι. Συνεπώ το θέμα τα 4 και 5 ψηφίστηκαν με τα πλειοψηφία. Περνάμε θέμα 6 που λέγεται στη διάθεση πίσω του ποσού 722.000 ευρώ. Που αφορά μη καταχώρηση τιμολογίου. Έβησε διάθεση ποσού 722 ευρώ που αφορά μη καταχώρηση τιμολογίου για αποστολή από το Υπουργείο Υπηρετορφίας. Υπάρχει ερώτηση, αντίρρηση. Όχι, το θέμα 6 ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα 7 έβησε διάθεση πίσω ποσού, εδώ είναι 2.496, που αφορά την αγορά πανταριού του ιερού ναού του Δημοτικού Κημητηρίου Νέα Σπίρκη. Συλλογιστική, δεν είναι τόσο πολύ. Και υποθέτω μπορείτε να προχωρήσετε.
και αν πρόκειται ο κάποιος να μας πει ποιες είναι κατά μέσο όρο οι εισπράξεις από το παλιάκι του μικροταφείου Αναμόρα. Λέω, σημειώστε το για τον επόμενο. Περνάμε στην συμφωνία. Για το θέμα 7 υπάρχουν αντιλήσεις. Όχι, συνεπώς το θέμα 7 της φύσης και ομόφωνα. Θέμα 8 έκκληση και διάθεση πίστοση ποσού 1.084 ευρώ που αφορά την προμήθεια αναλουσίμων. Μισό λεπτό. Το προηγούμενο που ψηφίσαμε κάτι που κάναμε. Ρώτησα να υπάρχουν αντιλήσεις. Δεν ακούμε να υπάρχουν αντιλήσεις, δεν το ψηφίσουμε. Γιατί δεν το είπατε. Λοιπόν, επανέλαβε στο που λέμε τώρα. Εμείς δεν ψηφίσουμε. Εντάξει. Τιμολόγιο μετά από 6 χρόνια και τι εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Κούμπας, προφανώς και η κυρία Νάνο, το για το θέμα 7, δέστε το 7 τι είναι. Θέμα 8 έκθεση για διάθεση ποσού 1.084 που αφορά την προμήθεια αναλουσίμων. Λοιπόν, για το θέμα 8 ερωτήσεις. Για το θέμα 8. Το τοποθετήσεις. Μισό λεπτό. Μία ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Στο θέμα 8 όσον αφορά το πνευματολογικό αναλυτή. Και πριν από ένα μήνα στο προηγούμενο, το πιο προηγούμενο συμβούλιο, είχε ξαναέρθει ένα παρόμοιο θέμα για ένα αντίστοιχο ποσό πάλι για τον ίδιο αιματολογικό αναλυτή της ίδιας εταιρείας. Τι γίνεται και πολλά τιμολόγια πάνε πίσω. Μπορείτε η εταιρεία να έχει 2 και 3 και 5 αντιδραστήρια. Είναι οι ουσίες, είναι τα υλικά που χρησιμοποιεί. Έτσι δεν είναι και μαζίρο. Λοιπόν, μη σας παραξενεύει ότι είναι στην ίδια σειρός. Είναι και το προηγούμενο και το άλλο. Αν κάνει προμήθεια 2 αντιδραστηρίων και το ένα, έτσι το ότι κατάλαβα και τώρα. Με παραξενεύει όμως το εξής γεγονός. Ότι έχουμε καθυστέρηση. Έχουμε τιμολόγια τα οποία δεν πληρώθηκαν στην ώρα του σχεδόκαρου τώρα που αφορούν το ίδιο πράγμα της ίδιας εταιρείας. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό ή όχι. Μπορεί περιμένετε από εμάς να το ψηφίσουμε. Μετά το λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα ότι το ψηφίζεται κατά πλειοψηφία και την ψήφους του κ. Κούμπο και της κ. Ζωάνου. Θέμα 9, έγκληση και διάθεση πίστοσης ποσού 5.874 ευρώ που αφορά την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων στην ΑΕΠΗ. Αυτά είναι δεδομένα, είναι τιμολογιοποιημένα. Υπάρχει κάποια ερώτηση, νομοθέτηση, αντίθεση για το θέμα 9. Όχι, το θέμα 9 ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα 10, έκκληση και διάθεση πίστους ποσού 20.000 ευρώ για φιλοξενία αντιπροσωπείας από τον Ελευθερωμένο Δήμο στις Σιά της Αρμενίας. Και σήμερα είναι μια αντιπροσωπεία του Σισιά και αντιπροσωπεία θα είναι ο Δήμο Ελευθερωμένο Δήμο από τον Ελευθερωμένο Δήμο. Σισιά είναι μια αντιπροσωπεία. Θα έρθουν γύρω στα 20 άτομα. Ερωτήσεις. Αναμόρφωση καβή.
Στην
Παρατηρήσεις, έχουν ελέγχο σωματοδοτήρια. Το που είδατε, καινούριο
κουβεντιάσουμε έστω και τα τελευταία συμβούλια που κάνουμε. Είναι ο 12ο, είναι ο έστωμο μήνα. Ενδεχομένω να μην κάνουμε ούτε το Σεπτέμβριο λόγω απαρτία ή μη απαρτία. Αλλά δηλαδή έλεγε που έλεγε και η Ελισσάνα. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι αυτό. Ποιο είναι το διαδικαστικό για τι απαρτίε. Φάση της μελέτης, της προκήρυξης του διαγωνισμού. Ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι ποια είναι η θέση από τις ερωτήσεις που δέχτηκα. Ποια είναι η θέση πλειοψηφία. Έγινε η κουβέντα. Έστω που λέει ο κύριος Χαλκάνης, δημίως δεν ήταν σώμα. Βέβαια είχαν τη φόρη δημοτική συμβουλή, είχαμε κληθεί και πολίτες διαδίκτυες. Έγινε η πρώτη ενημέρωση και παρέμβαση δική μας. Εμείς την αποδεχόμαστε αυτή τη μελέτη. Το σύνολό της. Με την επιφύλαξη ότι κάθε καινούργια φάση θα ξανασυζητιέται. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μετά από 4-5 χρόνια. Δεν θα είμαστε προπαρισμένοι εκεί πέρα να πηγαίνουμε μονοκόμματι σε μία θέση που πιθανόν να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έγινε συζήτηση στο διαδίκτυο. Δεν έγινε μόνο στο διαδίκτυο. Ήρθαν παρατηρήσεις και γραφές. Εδώ έχω από ένα κύριο Ιωδανόπουλο. 15 σελίδες. Αυτός ο άνθρωπος κάθισε μελέτης, έκανε 6-10 κάρτες, το έστειλε γραπτός. Έστειλα επιστολή στους κομματικούς φορείς μια μήνυση να πάρετε μέρος. Έβγαλα μια προκήρυξη στη μύρη της αμύρας στο άλλος, είτε γραπτός, είτε προφορικός. Εν πάση έγινε μια κουβέντα, όχι όπως θα την επιθυμούσαμε. Οι παρατηρήσεις, οι όποιες παρατηρήσεις, που σχεδόν οι περισσότερες είναι επιδοκιμαστικές του όλου έργου, αυτό ισχύει και για τις ποδηλάτες, έχουν επιτρέπει παρεμβάσεις να κάνουν. Τις οποίες τις στείλαν τους μελετητές, εσείς δεν τις έχετε νομίζω στο σπίτι τώρα, γιατί στο τελευταίο πήγαν χθες προχθές. Θα ληφθούν υπόψη, διότι παρατηρήσουν τεχνικού περιεχομένου. Δεν μπορούμε εμείς πολιτικά να πάρουμε μια απόφαση, εάν η αριστερή στροφή, ξέρω εγώ, στην οδός παλαιολόγου και πλαστήρα θα είναι όπως τη λέει κάποιος, ας πούμε, από τους... Πρέπει να το δουν τεχνικές υπηρεσίες. Όταν το δουν εκείνο καιρό, θα ξανάρθει, θα ξαναπάρει μόνο και θα προχωρήσει. Έτσι έχει νομίζω το πράγμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφής. Τελειώσατε. Τελειώσω. Α, δεν τελειώσω. Μπορώ να το Η συγκεκριμένη δεν έχουμε αντίρρηση, όπως προσωπικά να την εκκλίνω. Θα ήθελα όμως να μάθω πότε θα δεις η εφαρμογή, γιατί πολλές μελέτες έχουμε στις αποθήκες, δηλαδή ψηφίζουν οι μελέτες και έχουμε άπειρες. Άμα θα πάμε στις αποθήκες, θα δείτε πόλη τις μελέτες. Η συγκεκριμένη μελέτη θα ξεκινήσει, κύριε Δήμαρχε, η εφαρμογή της και σε πότε, σε ποιο χρονικό διάστημα την προσδιορίζετε. Δηλαδή, όπως σας είπε ο κύριος Υπουργός, αυτό δεν θα γίνει ολοκληρωμένο. Κάποιο κομμάτι της μελέτης το οποίο θα θέλουμε να υλοποιήσουμε, θα έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ψηφιστεί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνουν και θα προτείνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τώρα, ποιο κομμάτι θα ξεκινήσουμε και τα λοιπά δεν είναι έτοιμο. Και πότε, αυτό οπωσδήποτε θα ξεκινήσει με τα εκείνο που σίγουρα θα ξεκινήσει είναι υποδηλατόδρομο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Συνάδελφε. Ήλπιζα ότι κάπως αλλιώς θα γινόταν η διαδικασία σήμερα. Περίμενα δηλαδή να ακούσω από τον Δήμαρχο ή από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά και από πολλά στελέχη την πολιτική τους θέση πάνω στις συγκεκριμένες δράσεις που προτείνει αυτή η μελέτη. Δεν άκουσα τίποτα. Δεν δεσμεύεστε σε τίποτα. Σε λίγο καιρό θα βγούμε στα μπαλκόνια προεκλογικά και θα λέμε ο καθένας στον κοντό του και το μακρύ του. Αλλά μέσα στο ναό εδώ του Δήμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολιτική τοποθέτηση, τίποτα. Μηδέν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όπως εξελίσσεται το θέμα, περιμένετε από μένα να τελειώσω σε 3 λεπτά, και επειδή ενδεχομένως να είμαι από τους 2-3 που διάβασα όλη τη μελέτη, όσο μπορώ να την καταλάβω και μπορώ σε σημαντικό βαθμό να την καταλάβω. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αναφερόμενος σε 2-3 σημεία. Πρώτα απ' όλα, κύριοι, εμείς έχουμε πολιτική θέση. Και έχουμε βασική πολιτική θέση όσον αφορά και τους πεζόδρομους και τα πεζοδρόμια. Να ξεκινήσω από εκεί. Οι πεζόδρομοι, όσοι υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των 10 ετών που διοικείται το Δήμο, το λέει μέσα η μελέτη, σας ακυρώνει επί της ουσίας, λέει ότι υλοποιήθηκαν τυχαία και χωρίς σύνδεση μεταξύ τους. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που προτείνεται, σύμφωνα με τη μελέτη πάντα, στις σύγχρονες πόλεις, αυτές τις πλειοκατοικημένες πόλεις, για τη δημιουργία των πεζόδρομων. Φτιάξατε κάποιους και προγραμματίζετε και κάποιους άλλους, όπως έλεγε
ο Δήμαρχος Κουτελάκης. Αλλά όπως λέει η μελέτη, τους φτιάξατε τυχαίως. Εντελώς τυχαία. Όσον αφορά τα πεζοδρόμια, εδώ είναι θέμα πολιτικής κυρίου. Θέλετε να προστατεύσουμε τη διέλευση των πεζών σε αυτή την πόλη? Υπάρχουν πρόβλημα, τους ξέρουμε όλους, όλοι. Τους προτείνει η μελέτη, τους αναφέρει έναν ένα. Και μάλιστα και με εικόνες. Πολιτική βούληση υπάρχει ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο, να διώξουμε τα αυτοκίνητα πάνω από τα πεζοδρόμια? Εμάς είναι βασικό σημείο μας. Βασικό σημείο της πολιτικής μας. Η ελευθέρωση των πεζοδρομίων. Αλλά βεβαίως αυτό πρέπει να συνάδει και με την ελευθέρωση των πεζοδρομίων από τις καφετέρειες. Να μην ελευθερώσουμε τα πεζοδρόμια για να καταλάβουμε το μισό χώρο και οι καφετέρειες. Θυμόσαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα πριν από χρόνια. Δίνατε καταληκτικές ημερομηνίες για την αποξένωση της κατάρτισης των πλασιών. Τίποτα δεν έγινε από αυτό. Εγώ λοιπόν έχω ερωτηματικό όσον αφορά την πολιτική σας βούληση. Γι' αυτό αποφεύγετε και να τοποθετηθείτε επί της ουσίας σε ένα σωρό από τέτοια θέματα. Τα θέματα της πολιτικής των ελεύθερων χώρων. Δεύτερο, βλέπω τους ποδηλάτες σας. Ποδηλάτο, επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Μην το πιάσετε. Α, να το πω μετά. Πάθε λοιπόν, σας το πω τώρα και να πάω με τέτοια. Όχι, μετά. Μετά, το πω, μετά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σταθμός μεταμόρφωσης. Μιλάει μέσα η μελέτη, είναι μια πολύ καλή μελέτη. Θα κάνω κριτική επί της ουσίας για τη μελέτη λίγο αργότερα. Είναι μια μελέτη όμως η οποία έχει λάβει υπόψη της πάρα πολλά δεδομένα της πόλης. Μιλάει λοιπόν για την καθαριότητα, για τους τρόπους, για τους μοντέρνους τρόπους συλλογής των απορριμμάτων και απομάκρυνσης των απορριμμάτων. Δεν μπορεί να έχει αντίρρηση κανείς αυτό. Ερχόμαστε στο σταθμό μεταφόρτωσης. Και εδώ προτείνεται πλέον να φάρουμε τα σκουπίδια μέσα στο μισθό της πόλης. Ενώ το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι οι κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο της περιοχής ζητούν επί χρόνια την απομάκρυνση του σταθμού αυτού μεταφόρτωσης, τον οποίο εσείς πάτε να υλοποιήσετε πλέον. Και αυτό είναι πολιτική θέση, κύριε. Με βάση αυτή την αποδοχή αυτής της μελέτης, ουσιαστικά ερχόσαστε και λέτε, εμείς θέλουμε να θάψουμε τα σκουπίδια στο μισθό της πόλης. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για κάποιες περιοχές του χρόνου σε κάποιες περιοχές. Θα μιλήσετε μετά, αν επιτρέπετε. Μετά έχετε μικρόφωνο να πείτε. Μην κάνετε διάλογο. Ναι, ναι, πρόεδρε, μην σας πείτε. Σας παρακαλώ. Έχει λεχθεί και είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί από τον οποιοδήποτε ότι παρούσα μελέτη με την ονομασία πρόγραμμα δράσης. Έχει λευθεί αυτό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πρόγραμμα αντιγραφής κάποιων μαθημάτων πολεοδομίας για φοιτητές του Πολυτεχνείου. Εγώ δεν είμαι τόσο μηδενιστής για να πω ότι πράγματι αποδέχομαι μια τέτοια προσέγγιση. Δεν την αποδέχομαι γιατί δεν αποδέχομαι γενικά το πνευματικό μόχθο κάποιων ανθρώπων να τον μετακυλίουμε έτσι απλά και να τον απαξιώνουμε. Όμως κύριοι, εδώ θα πρέπει να δείτε και κάτι άλλο. Πέρα από τις αιτιάς αυτές ότι τα περισσότερα σημεία της μελέτης μπορεί να τα βρει κανείς στο διαδίκτυο και είναι παρεμφερή και περιγράφουν κατά τον ίδιο τρόπο και προτείνουν τις ίδιες περίπου λύσεις σε ένα σωρό από περιπτώσεις. Πέρα από αυτό λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω εσείς πώς θα το ξέρετε. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό? Αν πάμε λίγο στα οικονομικά, κάθε φορά που τελειώνει η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση από το βιβλίο αυτό, ή από το σημείο αυτό που μας δώσατε, προτείνεται και δράση η οποία κοστολογείται. 210.000 ευρώ μελέτη επιπλέον. Το κόστος λέει υπολογίζεται 1,5 εκατομμύριο. Πέρα από το γεγονός που προκύπτει ότι πώς θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά, ρε παιδιά, πόσα λεφτά χρειάζονται, και που η απάντησή του για μας είναι μία και μοναδική. Τα προγραμματίζουμε σε βάθος χρόνου. Μία δημοτική αρχή η οποία μπορεί να κάνει προγραμματισμό σωστό. Σωστό όμως των πόρων της και να μην ταξοδεύει σε διάφορες άλλες δήθεν δημοφιλείς περιπτώσεις. Μπορεί σε βάθος τριών-τεσσάρων ετών ένα μέρος αυτό να το υλοποιήσει.
αφού βεβαίω έχει την αναγκαία πολιτική βούληση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να επανέλθω και να πω το εξή. Έτσι με μια πρόχειρη ματιά, μα μπείτε στον τόπο και κοιτάξετε τι προτείνει. Προτείνει η μελέτη ότι τα 100 στρέμματα, ας πούμε, της κυκλοφοριακής μελέτης που θα γίνουν για την οδό Μύρου κοστίζουν τόσο. Αν κάνει και σε ένα άλλο δρόμο στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, τόσο. Αν κάνει κανείς μια απλή διαίρεση σε κάθε περίπτωση, βλέπει λοιπόν τους εξής αριθμούς. Βλέπει κάτι διαφορές ακατανόητες. Τιμή μονάδας ένα στρέμμα. Αλλού το βλέπουμε 2.100 ευρώ το στρέμμα, αλλού το βρίσκουμε 9.300 ευρώ το στρέμμα, αλλού 7.500 ευρώ το στρέμμα. Ακατανόητες για μένα οι διαφορές αυτές. Βεβαίως να μου πει κάποιος, ο μελετητής, ο επιστήμονας που κάτσε και ασχολήθηκε με αυτό, δεν ξέρει. Ξέρει, αλλά εγώ απλώς που δεν είμαι ούτε πολεοδόμος, ούτε τοπογράφος, ούτε αγατέλειμονας. Τι μπορώ να πω. Αυτό συγκρινώ. Έχετε μπει στη διαδικασία να ρωτήσετε τους μελετητές πώς βγήκε αυτή η πρόταση. Είπε ο κ. Δουρμουτζής και το σέβομαι αυτό που είπε. Ότι αυτό είναι απλώς ένα βήμα. Κάθε φορά που θα υλοποιούμε κάτι θα ερχόμαστε και θα συζητάμε. Σωστό, αλλήμον αν δεν γινόταν αυτό που είπε. Αλλήμον αν γινόταν κάπως αλλιώς το πράγμα. Γενικώς, δεν θέλω να υπάρχει, όπως είπατε, μία πρόταση που κατατέθηκε στο Δήμο και νομίζω και στο διαδίκτυο του κυρίου Ιωαννόπουλου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχω συζητήσει αναλυτικά με τον κύριο Ιωαννόπουλο, που ήρθαμε εδώ σήμερα για να δούμε από το λόγο να ακούσετε σε κουβέντες. Θέλω λίγο να κοιτάξετε μερικά πράγματα και να δείτε ότι δεν είναι έτσι πάντοτε τα πράγματα. Ο κύριος Ιωαννόπουλος δεν είναι τυχαίος. Είναι ένας επί χρόνια μελετητής, είναι μηχανικός στο επάγγελμα, υπάλληλος του Υπουργείου, έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα, σε πολλές επιτροπές, είναι έμπειρος και είχε την καλοσύνη να μπει στον τόπο να σχολιάσει και να προτείνει πολλά βασικά σημεία της μελέτης. Σας αναφέρω ένα ενδεικτικό μόνο της προχειρότητας που κατ' εμέ σε κάποια σημεία μπορεί να έχει μελέτη. Μόνο ένα, θα σας ευχαριστήσω. Κάντε μια προσπάθεια, έτσι. Έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να κάνω. Αναδιαμόρφωση της οδού Ομήρου. Λέει ο κ. Ιωαννόπουλος. Καταρχήν έχει γίνει μια μελέτη και έχει προταθεί από τη μελέτη σχέδιο Α, σχέδιο Β, ή μάλλον λύση Α, λύση Β, λύση Γ. Λέει λοιπόν ο κ. Ιωαννόπουλος. Καταρχήν παρατηρούμε ότι το υφιστάμενο οδόστρωμα έχει πλάτος 17 μέτρα και όχι 18 όπως λέει η μελέτη. Όπως αναφέρεται και μάλιστα στη συγκεκριμένη σελίδα της μελέτης. Τα πεζοδρόμια έχουν πλάτος 6,5 μέτρα. Επομένως, οι προτινόμενες στη μελέτη λύσεις, προτάσεις μάλλον, χρειάζονται τις σχετικές διορθώσεις. Είναι ευγενής ο άνθρωπος και δεν λέει ότι οι προτινόμενες στη μελέτη προτάσεις είναι αμφίβολα αν μπορούν να υλοποιηθούν. Το λέει πιο κομψά. Λαμβάνοντας υπόψη τα δύο παραπάνω, καταθέτω μια πρόταση και καταθέτω μια δική του πρόταση. Με σχετικά γράμματα δεν είναι για να την πω παρακάτω. Δεν τη συζητάμε τώρα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα και δεν νομίζω ότι μας παίρνει και ο χρόνος και έχει την βούληση. Κυρίες και κύριοι, ένα τελευταίο. Μία μελέτη, μία τέτοιου είδους μελέτη, ένα επιστημονικό έργο. Είναι μία μελέτη κάποιων επιστημόνων. Εγώ θα ήταν αδύνατο να πω όχι στη μελέτη αυτή. Θα μου ήταν αδύνατο να πω όχι στη μελέτη γιατί θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι ένας μπούσουλας, ο οποίος μπούσουλας θα βοηθήσει την όποια δημοτική αρχή να ξεκινήσει από κάπου και αφού εκφράσει την πολιτική της βούληση να υλοποιήσει σταδιακά στο μέτρο των δυνατοτήτων του Δήμου ένα, δύο, τρία ή περισσότερα πράγματα. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν θα την καταψηφίσω. Θα καταψηφίσω δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε σήμερα την αρχή. Θα ήθελα όμως κύριε Δήμαρχε, πριν ψηφίσω λευκό, γιατί δεν μπορώ όλα αυτά τα στοιχεία που είδα εδώ μέσα, να δεχθώ εγώ ότι πρέπει να τα πάρει ο Δήμος έτσι αυρόχης ποσή, θα ήθελα μία διευκρίνηση που δεν τη θυμάμαι. Πόσο κόστησε, πόσο πλήρωσε ο Δήμος στο σύνολό της στην μελέτη αυτή. Σαν τελευταίο. Αν θυμόσαστε το ποσό. Δεν θυμάμαι πόσο κόστησε, θα σας πω στο επόμενο ποσό. Μπορεί να θυμάται κάποιος συνάδελφος να το πει. Έχω την εντύπωση ότι κόστησε συνολικά 370.000. Όχι, το λέω σωστά ή λάθος. Όχι, λάθος.
Μπορεί να το λέω λάθος, γι' αυτό και ρώτησα. Πέντε εκατομμύρια ευρώ. Είπατε αυτή τη στιγμή ότι αυτό είναι η τοποθέτηση που είχε κάνει στα επίπεδα προπονητή. Είναι ένα μπούσουλα. Κάθε φορά θα το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο. Όλα τα προηγούμενα που είπατε τώρα δεν είχαν κανένα νόημα κατά την άποψή. Ένα εργαλείο είναι κάθε φορά θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι παρατηρήσει του κ. Ορδανόπουλου και του κ. Ορδανόπουλου θα λαμβάνονται υπόψη για να πάρουμε τη σωστή απόφαση για τον κάθε έργο. Το ότι είχαν σημασία και ότι είχαν μεγάλη σημασία. Μπορεί να είναι αγκαλίε, αλλά όμω δήμαρχε δεν μπορεί να αρνηθεί. Ότι εγώ διάβασα όλες αυτές τις προηγούμενες. Το λόγο έχει ο κύριος Χαϊκάνης. Γιατί εδώ δεν εκτίμησαν θέματα τα οποία διαβολούνται τα θέσεις. Τίποτα, μάτι, αυτή δεν είναι κατά τα τέλη. Διασπηρεσίμε και με την παρέμβαση του κύριου Σπάρου και την πληθυνολογία του κύριου. Εγώ είπα ότι σας πάρει το σώμα εδώ στην αίσθηνα στον Ιωσήμερο. Καταρχήν, συμφωνήσουμε στην άποψη ότι οι μελέτες είναι απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να βοηθούμε στην έκφραση της πολιτικής βούλησης και την επιλογή εκείνων που είναι πραγματικά θα αποδώσουν στην πόλη αυτό που προσδοκούν. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι δεν μπορούμε να αντιθούμε την παραλαβή της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία περιγράφει πολλές πιθανές λύσεις γύρω από τα διάφορα προβλήματα. Αναφέρθηκαν ορισμένα προηγουμένως από τον κ. Κούπα για τα μέτρα του Σοκούβου ή για οτιδήποτε άλλο, αλλά κρατάω αυτή ότι ασφαλώς κάθε ένα υλοποίηση καθενός έργου από όλα αυτά, τα οποία είναι όμως μια επισήμερα, δηλαδή σε κάθε κεφάλαιο πρέπει να επιλέγουμε την καλύτερη πωλήση. Και θα ήθελα να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ενώ γίνονται προτάσεις στο τέλος αυτής της μελέτης, και αυτό είναι ίσως ένα μειονέκτημα που το είχα επισημάνει και στη συζήτηση εκείνη η οποία έγινε, ότι οι μελέτες δεν συζήτησαν με ευρύτερο, σε ένα ευρύτερο κύκλο παραταξιών, πολιτικών κομμάτων, συλλόγων, γενικώς ενδιαφερομένων. Πήραν ό,τι υπήρχε και κατέληξαν σε ένα τυπικό πρόγραμμα το οποίο αναλύει σε μια πενταετία τα διάφορα έργα που πρέπει να γίνουν. Μέσα εκεί στις προτάσεις τους υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες ενδείξεις για διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν σημαίνει όμως ότι η όλη μελέτη γυναίκος, επαναλαμβάνω ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, και μάλιστα θα ήθελα να επισημάνω ότι οι όλοι φόβοι και ενδιασμοί υπάρχουν όσον αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή των προτινωμένων φύσεων, τουλάχιστον με το καινούργιο περιβάλλον, το οποίο έχει διαμορφωθεί στον χώρο της πολιτικής αυτοδιοίκησης, μέσα από τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα Καλλικράτησης και τα οποία από σήμερα πρέπει να αναλαμβάνονται υπόψη, την ημέρα δηλαδή της δημοσίευσης του συνόμου, τουλάχιστον θα αντιμετωπιστούν καλύτερα. Όχι όπως τώρα, όπου η εκάστοτε αρχή έπαιρνε με το δημοκόπης αυτό που ήθελε και το υλοποιούσε. Ακόμα και εσωτερικά στη δομή του Δήμου προβλέπεται συμβούλιο διαβούλευσης με τη συμμετοχή πλέον και των αντιδημάτων, ανεξάρτητα από αυτά που πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι είναι υποχείρια του δημάτων, θα βλέπουμε ότι δεν πρέπει να είναι. Έχουν άποψη, έχουν βούληση, έχουν και θέλουν να κάνουν τα πράγματα. Έχουν εξάρτητα και δεν είναι η επιλογή των δημοτών. Όπως επιπλέον και στις προβλεπόμενες επιτροπές, οι οποίες πλέον δεν είναι μόνο θεματικές με την έννοια της επιτροπής η οποία ελέγχεται από την επικρατούσα παράταξη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε που προσπαθούσαμε να λύσουμε μέσω του κανονισμού που δεν εφαρμόστηκε να υπάρχουν επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα αυτό προβλέπεται. Τώρα προβλέπεται και μια διαβούλευση ότι όλα αυτά τα μέτρα έρχονται όχι μόνο
σε εμάς σε μια συζήτηση, αλλά περνάνε από μια πραγματική διαπόκριση με φορείς που οφείλει και η κοινωνία να δημιουργήσει, να οργανώσει και υπάρχουν τέτοιες τελικές προβλέψεις. Τώρα πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Να αξιοποιήσουμε τις μελέτες, που σας ήταν και η παρατήρηση της κυρίας Αβέντη, ότι έχουμε πλήθος μελετών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν έτσι. Να κρατήσω αυτά που είπε και ο κύριος Κουβούτσης και ο κύριος Δήμαρχος, ότι όλα αυτά τα θέματα θα επεξεργαστούν σε μια πραγματική κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων της πόλης και έτσι θα είμαστε αντίθετοι στο να παραλάβουμε αυτή τη μελέτη με προοπτική αξιοποίηση. Υπάρχουν αντιρρήσεις για το θέμα που συζητάμε, το θέμα 16. Δεν ανοίγω σε τις καταρχήν πρέπει να δώσω να μην δώσω δύο απαντήσεις. Όπως το έδωσε ο κύριος Κούπας στο θέμα, μίλησε ας πούμε καταρχήν ότι θα έχουμε σκουπίδια στο κατάφυγε καρά και αδελειώτες. Κατάφυγε σκουπίδια, θα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γίνεται μεταμόρφωση ή όχι την κατάφυγε. Μεταμόρφωση. Πόρση για μεταμόρφωση. Θα έχει εξηγήσει ο κύριος. Δεύτερο γίνεται μια έτσι υποτίμηση της μελέτης ότι ήταν του πρώτου έτου διάβασα σε μια εφημερίδα ή των φοιτητών, δηλαδή στα πολυτεχνία που φύγανε, εγώ δεν πήγα. Ό,τι μαθαίνουμε είναι για να το ξεχάσουμε και να μην το εφαρμόζουμε μετά στη ζωή μα. Δηλαδή τα εμπόδια που σου δίνουν τα κοινά στα πολυτεχνία, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πρέπει να τα παρατήσουμε. Άρα να μην την υποβαθμίζουμε τη μελέτη ότι έγινε από τη γραφή επιστήμονε είναι άνθρωποι στα σχολεία, μαθαίνουν στα τέσσερα χρόνια. Και δεν πήγαινε επιστήμονε στο σχολείο, πήγαινε και στη ζωή. Έχουν εμπειρία οι μελέτε που κάνουν τη μελέτη. Και όσο για την απολύτω, δεν έγινε πολιτική κουβέντα, κύριε Κούπα. Η προκήρυξη, η ανάθεση αυτή τη μελέτη, μόνο και μόνο από μόνη τη μελέτη για να έχω αυτό το κουβέντα και να την πετάμε τώρα, αυτή καθρεφτίζει και την πολιτική μα βούληση. Καθρεφτίζει την πολιτική μα βούληση, διότι έχουμε μια απόλυτη συνέχεια και θέλω μια μελέτη περιβαλλοντική από επιστήμονε, από τεχνοκράτε. Και εμείς εδώ είναι στο κέντρο να δούμε πώς θα την υλοποιήσουμε. Αυτό το γράψε την πολιτική. Όχι διάλογο. Όχι διάλογο. Εγώ πιστεύω ότι ήταν βαθιά πολιτική από μας είπαν να αναθέσουμε σε ειδικούς μελετητές να μας κάνουν μια τέτοια μελέτη. Δεν ξέρω αν έχουμε πάρα πολύ την τέτοια μελέτη. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση για το θέμα 16. Ορίστε. Δεν έχω αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε. Απλώς μια εξήγηση θέλω να κρατήσω. Όσον αφορά τη μελέτη, ψηφίζω την παραγραφή τη με τη λογική που είπαν και προηγούμενοι συνάδελφοι ω εργαλείο. Η πολιτική καθενό και κάθε παράταξη είναι αυτή που θα κρίνει ποιο θα ρωτήσει. Αυτό είναι το οικονομικό. Αυτό είναι το οικονομικό. Είναι ω προ το σημείο εκείνο που είναι η μελέτη και η ουσία αναπαράγει τον εαυτό τη. Δηλαδή, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι οι μελέτε οι οποίε θα επακολουθήσουν θα είναι σαφώ προσδιορισμένε. Δηλαδή, δεν μπορώ να ψηφίσω θετικά απόλυτα. Κρατάω τη φύλαξη. Ότι θα γίνει η μελέτη στο ΡΑΗ θα στοιχίζει 150.000 για 200.000. Αυτό δεν συγκεκριμένα η ίδια επικαιρότητα. Αλλά εγώ, με αυτό το δεν έχει διαφωνήσει κανένα. Μισό λεπτό μπορεί να πει και εγώ, κύριε Κουβά. Από πρωτοτυπικό που θα ψηφίσω. Για όλους τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά, πιστεύω πολύ αναλυτικά όσο είναι δυνατόν. Η ψήφος η δική μου είναι ελευθερική διότι αφενός δεν πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο. Αφετέρου στο σύνολό της μελέτη και σε σχέση με το κόστος, εγώ δεν θέλω να εμποδίσω κύριε και με τέτοια φυλακή. Αλλά δεν μπορώ να πω και νέα με τη φύλακη. Σε σειραφή κάποιων ιδιών. Είναι κατανοητό. Συνεπώς το θέμα 16 ψηφίσε κατά πλειοψηφία με τις επισημάνσεις της κυρίας Θεμασίου που έκανε και την διαδρομή. Αυτά είναι δεδομένα. Και λευκό του κυρίου Κούμα και της κυρίας Νάμου. Περνάμε στο θέμα 17, ένδυση οριστικής παραλαβής της μελέτης ερευνητικό πρόγραμμα Δήμου Νέας Μήνης Πολυτεχνείου για το ποδήλατο. Κύριε Δημορκή, συνάδελφε, πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Γαλανοπούλου, εγώ θέλω να πω ότι ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και για το συγκεκριμένο θέμα και πρέπει να πω μια δέσμευση για να μην ξαναμιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα.
συνέντευξη είναι ότι μετά το πέρας της συναλλήλης διαδικασίας, αφού γίνει και η παραταμή, η μελέτη θα ακολουθήσει η τεχνική υπηρεσία για να προχωρήσει η διαδικασία της υλοποίησης της. Θα είμαι σύντομη, γιατί είπαμε πολλά πράγματα στην προηγούμενη συνάντηση. Το καλύτερα να το λέμε, μπορείς να εντάξει. Είναι ακριβώς δύο χρόνια από το συμβούλιο, το δημοτικό συμβούλιο που είχαμε κάνει στις 16/7/2008, ημέρα Τετάρτη, για την ένδειξη όλη της σύμβασης του ερευνητικού προγράμματος του Δήμου με το MEP. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε ολοκληρωμένη τη μελέτη στα χέρια μας και να την παραλαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό πάντα την υλοποίηση. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μελέτη, οι μελέτες δεν είναι για να φέρουν τα συντάρια, είναι για να υλοποιούνται. Είναι ο κούσουλας. Εγώ, με αφορμή αυτό, θέλω να πω δύο κουβέντες για την αξία του ποδηλάτου. Είπα και όλοι, εγώ δύο φορές θέλω να τα τονίσω. Ο τρόπος μετακίνησης και μεταφοράς στις σύγχρονες πόλεις είναι το μείζον πρόβλημα και το ξέρουν όλοι μας. Καταναλώνουν ενέργεια και χρόνο, ενεργοβόρες και χρονοβόρες ταυτόχρονα. Το ίδιο ταχύ από μέσω δεξιδιέκτησης και άδεσης και πολλές φορές επίδειξης πλούτου, έχει γίνει το ίδιο ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει χώρος. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλους μας συνείδηση, δεν χωράμε. Άρα, ή επιστρέφουμε στα χωριά μας, ή μένουμε στις πόλεις και πρέπει να βρούμε λύσεις. Ο σύγχρονος όρος «βιώσιμη κινητικότητα» δηλώνει ότι πρέπει για να ζήσουμε, πρέπει να μπορούμε να κινηθούμε με κάποια άνεση και διευκόλυνση. Επομένως, η επαναδιαχείριση του χώρου είναι πλέον αναγκαία. Οι πόλεις εκπέμπουν σως, πρέπει να αφαιρθεί χώρος από το, χώρος από το αυτοκίνητο και να παραχωρηθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο στραμ, το λεωφορείο, στο μετρό, στα ποδήλατα και στο πεζό. Στην Ευρώπη, όπως δείξαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, τα πράγματα πλέον είναι ξεκάθαρα. Προηγείται η δημοτική συγκοινωνία και ακολουθεί το περπάτημα και το ποδήλατο. Στην Κοπενχάγη ο Δήμος έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2020 το 70% των μετακινήσεων να γίνονται με ποδήλατο. Το αυτοκίνητο πρέπει να απομακρυνθεί από το κέντρο, ακόμα κι αν είναι, όπως λέτε, καθαρό. Μοντέρνα πόλη σημαίνει ευέλικτη και δημοτική συγκοινωνία, σημαίνει ποδήλατο, σημαίνει απελευθέρωση δημόσιου χώρου. Θέλουμε το ποδήλατο να γίνει στην πόλη μας μέσω μετακίνησης και όχι ψυχαγωγίας. Πρέπει όλοι να αλλάξουμε νοοτροπία, συμπεριφορά και συνείδηση και κυρίως να αλλάξει συμπεριφορά ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σεβασμός στο ποδηλάτη, το ποδήλατο είναι θηλυκό, είναι τελείως θηλυκό με το περιβάλλον, δεν υπέρχει, δεν κάνει θόρυβο, δεν καταναλώνει ενέργεια, αθλεί, απελευθερώνει ενέργεια, παρά καταναλώνει. Διευκολύνει τους συμπολίτες, δημιουργεί δυνατότητες άνθρωσης, φιλίας και κοινωνικότητας. Πρέπει να μπει στη ζωή μας και σήμερα με τη μελέτη αυτή πιστεύω ότι είναι η αρχή για να μπει το ποδήλατο καρδιά στη ζωή μας. Με τη δέσμευση του Δημάρχου και με τη συνεννόηση που βρίσκομαι με την υπηρεσία και την κυρία Μεδοπούλου, νομίζω ότι το τελευταίο Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτώβρη θα έχει εφαρμοστεί η πρώτη φάση υλοποίησης και με σκοπό την εκπόνηση τεχνών και θα προβούμε στη μελέτη εφαρμογής, έτσι ώστε αυτό πια να είναι εφαρμογή και όχι μελέτη. Με το ζώο να αφήσετε τα πόρτα, δεν είναι κι άλλα πόρτα. Όχι, δεν είναι.
Από τον κύριο Βλαστό της μελέτης αυτής,
Έγιναν ερωτήματα πολλά, ήταν πολύ σαφής ο κ. Βλαστός και αυτό αποτυπώθηκε στη μελέτη. Είχα κάνει μια ερώτηση όσον αφορά το κόστος του. Δεν επανέρχομαι βεβαίως στην ίδια ερώτηση και δεν έχω αντίρρηση και είναι και πολιτική μου θέση, γιατί εγώ παίρνω θέση, κύριε. Και είναι και πολιτική μου θέση λοιπόν ότι θα είμαι φιλικός, πάρα πολύ φιλικός με την έννοια του ποδηλατόδρομου και της επέκτατης δημιουργίας και επέκτασης ποδηλατόδρομου στην πόλη. Υπάρχει ένα βασικό σημείο όμως, το οποίο όλους οφείλει να μας κάνει σκεπτικιστές. Ποιο είναι το σημείο αυτό? Θα έχετε παρατηρήσει ότι σε αυτή την πόλη που είναι η Νέα Σμύρνη σήμερα, σχεδόν ένα-δύο πολυκατοικίες υπάρχουν και χώροι εξτάθμισης. Υπάρχουν είσοδοι και έξοδοι των δύο ταχύτητων. Ποιος μπορεί λοιπόν να εγγυηθεί με ασφάλεια και με ποιο τρόπο μπορεί να τον εγγυηθεί? Και σε αυτό εγώ δεν έχω δώσει απάντηση. Όμως περιμένω από τους συγγενείς την απάντηση. Ότι η ροή των ποδηλάτων κατά μήκος αυτών των ποδηλατών δρόμων που σχεδιάζονται θα είναι και ασφαλής και θα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχημάτων. Αυτή είναι η μοναδική ένσταση. Μπορούμε να συζητήσουμε για άλλα πράγματα, αλλά βλέπω ότι μας παίρνει ο χρόνος και δεν είναι φιλικό το περιβάλλον για δένα. Ευχαριστώ. Εκεί πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε έμφαση, διότι η χάραξη και τα τέχνη δημοκράτησης θα είναι εκείνα τα οποία θα καθορίζουν step by step την ανάπτυξη του πολιτισμού. Είναι μια σοβαρή, υπεύθυνη και ομπόδη δουλειά. Δεν θα μπορέσουμε δηλαδή να φύγουμε μέσα από το γενικό δίκτυο, όπως είχε να πει ο Βρετός, πάνω στο θέμα της πολιτισμού. Είναι θέλει μεγάλη προσοχή και να δώσουμε έμφαση και εργασία να απαιτηθεί από τους τεχνικούς μας. Είναι ένα μεγάλο και οπότε έργο έτσι ώστε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ. Κάποιος κύριος εκμέρους ομονατσίας. Εκμέρους ένας οι οποίοι θέλουν να δουν μπροστά, διότι τον ακριβό μας χρυσό το δάχτυλό μας και να λέμε δεν θα κάνουμε έργα για το ποδήλατο και τον άλλο τα λόγο, ουσιαστικά μας οδηγεί σε ένα διέξοδο. Εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να έχουμε μια διέξοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει, ότι κάποια στιγμή δεν θα είμαστε παγιδευμένοι από το γιο ταχύ μέσα στην ίδια μας την πόλη. Και δίνει ελπίδα και σιγά σιγά οι νέοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν, όλο και περισσότερο το καταλαβαίνουν. Πλέον νομίζω ότι η ώρα έχει έρθει και έχει περάσει. Πρέπει όσο πιο γρήγορα γίνεται να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αισιόδοξο να βλέπει κανείς την ιατρική κοινωνία της Νέας Σμύρνης να είναι έτσι ομόφωνη απέναντι στην τοπική, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας και προς την καλή κατεύθυνση.
Να ξέρετε, ο Δήμος όποτε θέλει κάτι να μας ρωτήσει, είμαστε στη διάθεσή σας τώρα που θα ξεκινήσει το έργο και θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε ποιοι είναι οι δόμοι προτεραιότητας, αλλά και επιμέρους λεπτομέρειες της κατασκευής. Θα είμαστε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να δώσουμε την εμπειρία μας. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι το ΙΠΕΚΑ που χωράει υπόθεση της κατασκευής ενός ποδηλατόδρομου κατά μήκος της παραλίας και αυτό ενδιαφέρει βεβαίως την Ασμύρνη, καθώς βεβαίως και το ποδηλατόδρομο που θα κατεβαίνει από τη φυσία και θα φτάνει στο παλιό στο φαλιρικό. Επομένως, περικυκλώνεστε από σημαντικότατα έργα του ποδήλατο. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχετε κι εσείς σε αυτή την αισιόδοξη εξέλιξη για την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ και στο επιμέλους όλων και τον κύριο Βραστό, τη μελέτη που είχατε κάνει, τον κύριο Κώστα και όλους τους παραβρισκόμενους και για την παρουσία τους και για την προσοχή τους, αλλά και την, δεν μπορώ να μην το πω, έτσι την πολύ ήσυχη παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Συνεπώς το θέμα 17, στο ποδητή όλων, ψηφίζεται ομόφωνα. Καλή επιτυχία και γρήγορη. Τα πρότεινα τα θέματα 18, 19, 20 και 21 αφορούν εκδήλωση πρωτοκόλλων προσωπικής και ελευθερικής παραλαβής. Να το δούμε σαν ένα σύνολο. Εντάξει, να απαντήσω στο συγκεκριμένο. Εγώ νομίζω, εν πάση περιπτώσει,
Gracias.
Μα είναι
πάνω πήρε 50% στο 63.000 στο 150. Άρα λένε 50% παραπάνω. Λένε 50 και αφήνουμε τις εντυπώσεις και δεν έχει άλλες τα πέντε. Και είναι υπέροχοντα στο κλιμακτά και εκείνο οτιδήποτε άλλο. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε ότι δεν μιλάω για τις εντυπώσεις. Γιατί αν ήταν για τις εντυπώσεις, συγκοινωνιακή μελέτη αυτός ο μήνας.
δημόσιο. Είναι σε άδεια να σα πω που είναι δύο ενημέρωση. Πάμε και σα έχουν άλλη κάτι. Γιατί μέσα αυτό δεν γίνεται. Είχαμε εκεί, διαπιστώσαμε και συζητήσαμε και με τους καθηγητές που σας είπα, είμαστε στο Εξεταστικό Συμβούλιο, διαπιστώσαμε ότι πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα, είναι επιθυμία των καθηγητών. Δεν υπάρχει επιθυμία να μιλήσετε το πρόβλημα, έτσι θα λύνουμε τα προβλήματα. Τι να κάνουμε, να αφήσουμε, να διορίσετε τα έκτακτα. Υπάρχει μια διαδικασία του Εξεταστικού Συμβούλιου, μιλάτε με συγκοινωνιολόγο που να το πάρετε επιτόπου και σε όλα τα νέα που έχει γίνει. Έχουν πάρα πολλά σημεία ιδέα πριν τέτοια, δεν είναι το μοναδικό. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί πάντως να κάνετε εμείς. Και θα σας κάνω και εγώ για την γειτονιά μου. Θα μ' αρκαλέσετε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να λύσει το πρόβλημα. Έτσι, εγώ θα συμφωνήσω με την άποψη ότι είναι εκεί ήδη για το πώς η κυρία Πέμπτη θα πρέπει να παρακολουθήσει όσον αφορά αυτές τις αντίθετες. Διότι έχω και ένα προηγούμενο τις διευθύνσεις οι οποίες έγιναν στην περιοχή Σταδίου, όπου εκεί οι νέοι κάτοικοι μπορεί να έλυσαν το πρόβλημά τους, αλλά ο οποιοσδήποτε επισκέπτης της Νέας Σμύρνης, αν θελήσει να βγει εκεί, να βγει στην εδώ Σταδίου και να βγει στην πλατεία κάτω, είναι αδύνατο. Από το κομμάτι της πλατείας άνοιξης υπάρχει η πρώτη κάθοδος της Μιχάλης και από εκεί και πέρα όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί προς τα κάτω, δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα. Αλλά και αν μπει, είναι αδύνατο να πάει προς την απέναντι πλευρά. Όλα αυτά είναι εντελώς περίεργα πράγματα και οι μέχρι μπορούν να δικαιούν δικαίωμα να πατήσουν για την περιοχή τους, αλλά θα πρέπει να δούμε συνολικά και την κοινωνία στην πόλη της Ριάς. Αυτό το πρόβλημα που αυτοί έλυσαν μεταφέρεται σαν πράγμα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και το ίδιο με την περιοχή της Πισάκης, της περιοχής Πισάκη. Έχουμε την επιφύλαξη λοιπόν και λέμε όχι, γιατί δεν είναι μια αυτοματική λύση. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εκτός από αυτό στο προηγούμενο συμβούλιο, είχατε φέρει ένα άλλο θέμα, παρόμοιο, τοπικό πάλι, επάνω στην περιοχή της Ορκουαρτάκης. Τι έγινε, γιατί εξυπηρετήσετε αυτό το θέμα. Εκεί δεν υπάρχουν κάτι. Ήταν ο τρόπος, ήταν ο μισός δικό μας, μια πέρα τα δικιά μας και ήταν στα άρθρες. Το ξέρω. Εκεί λοιπόν πήρανε τηλέφωνο, γιατί δεν μπορούσαμε να φέρετε εμείς. Ναι, αλλά το είχατε φέρει. Το είχα φέρει και το αποσύραμε γιατί περιμέναμε από στιγμή στη στιγμή να μας πάρουν διάθεση. Αλλά δυστυχώς αυτοί δεν έχουν διάθεση για να λύσουν το θέμα. Οπότε το αποσύραμε. Μα ήταν προς το αυτό. Ρωτάω μήπως κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να αρχίσω να λέω ότι καθώς η μήματος είναι αυτής της κατεύθυνσης και θα έπρεπε να είναι της άρρησης και όλα αυτά. Θέλω να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Η όποια κυκλοφοριακή αποχή στην πόλη είναι μια διεργασία δυναμικής ισορροπίας. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει σε ένα σημείο της πόλης, μια γειτονιά, τότε θα πρέπει να επέλθει κάποια άλλη μεταβολή σε ένα παραπλήσιο σημείο της ίδιας γειτονιάς ή γειτονικής, έτσι ώστε να εξισορροπήσει την πρώτη. Αυτή είναι η βασική αρχή που την αρνείται κανείς. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που ισχυρίζονται ότι αν πρέπει να κάνουμε κάποια μεταβολή σε μια γειτονιά, θα πρέπει αυτή να αποτελεί μέρος μια ευρύτερη μελέτη, αν όχι όλη τη Νέα Μηνύση. Τουλάχιστον ενό σημαντικού κομματιού τη περιοχή εκείνη. Από πρακτική πλευρά όμω, αν το σκεφτείτε κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να συμβαίνει να κάνουμε κυκλοφοριακές μελέτες κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα σε τρεις δρόμους. Αυτό θα πει συγχρόνως ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι μόλις γίνει η μεταβολή αυτή. Αν χρειαστεί να διορθώσουμε κάτι. Και μην ξεχνάτε το εξής. Μιλάτε για τους κατοίκους και τις αντιδράσεις. Σε κάθε περιοχή, όταν προτείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ένας είναι ο βασικός κανόνας. Η κυκλική ροή των οχημάτων. Θα πρέπει δηλαδή να προσέχουμε να τηρείται αυτή η κυκλική ροή
στην περιοχή, στο ανατετράγωνο, ανά γειτονιά, ανά περιοχή. Από εκεί και έπειτα λένε οι πολεοδόμοι ότι αυτό είναι το μέτρο το άριστο. Οι αντιδράσεις των κατοίκων είναι γεγονός ότι θα υπάρχουν. Μόνο και μόνο γιατί κάποιοι από εμάς ξεπορευόμαστε, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Με την πάροδο του χρόνου όμως, όλες αυτές οι αντιδράσεις καταλαγιάζουν. Και αυτή είναι η εμπειρία μου από τόσα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τις διάφορες μεταβολές. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δεν έχω πει ποτέ όχι, ίσως να το έχω πει μια φορά μόνο. Δεν έχω πει ποτέ όχι στις όποιες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές προτείνονται στις διάφορες γειτονιές. Ο χρόνος θα δείξει. Για να πάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ είσαστε σήμερα εδώ για να προτείνετε κάποιες αλλαγές στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ξέρετε ότι υπάρχει ένας αναβρασμός των κατοίκων της περιοχής εδώ και 1,5 χρόνο. Είχαμε επισκεφθεί σαν παράταξη την περιοχή και είχαμε μιλήσει με τους κατοίκους. Καταλάβαμε το πρόβλημα, είδαμε το πρόβλημα. Ήρθαμε εδώ με στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατέθεσα μία πρόταση στον τότε δήμαρχο κ. Κουτελάκη, πώς έπρεπε κατά τη γνώμη μας να γίνει η ροή αυτή, αλλά την οποία βεβαίως δεν έλαβε υπόψη. Σήμερα καλώς κάνετε, αυτόν τον καιρό καλώς κάνετε και επανεξετάζετε το θέμα, γιατί επαναλαμβάνω, αναβρασμός υπάρχει στην περιοχή 1,5 χρόνο ίσως και παραπάνω. Πώς προέκυψε όμως το θέμα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Το θέμα προέκυψε, κυρίες και κύριοι, από την πεζοδρόμηση, μάλλον τη μετατροπή, όπως τη λέτε εσείς, σε δρόμο ίδιας κυκλοφορίας, στο τμήμα της Δεδεστού. Από την Πλαστήρα μέχρι την Λεωφόρο Συγκρού. Σε εκείνο το τμήμα, λοιπόν, έχω πει και στον προϋπολογισμό ότι αυτό είναι σκάνδαλο πρώτου μεγέθους και το επαναλαμβάνω. Και είναι σκάνδαλο διότι επί της ουσίας καταπατήθηκαν πλαστιές, αποκόπηκαν πεζοδρόμια, χωρίς αλλαγή του ρημοτομικού σχεδίου όπως λένε οι κανονισμοί. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να διαμαρτύρονται και ορθώς, διότι με αυτόν τον τρόπο επί της ουσίας καταπατήθηκε ο δημόσιος χώρος, ο δημόσιος δρόμος. Και εσείς μιλάτε για προστασία του δημόσιου χώρου. Μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν οι δύο απέναντι ιδιοκτησίες ενός ιδιώτη. Και κύριοι, να το λάβετε καλά υπόψη σας, και το ξέρετε ίσως κύριε Δήμαρχε, κάποιοι κάτοικοι προβεί και σε μηνύσεις. Στο θέμα αυτό, εκτός από πολιτική ευθύνη, ενδεχομένως να έχετε και ποινική ευθύνη. Αυτός είναι και ο λόγος που καταψηφίζω τις οποιασδήποτε τροποποιήσεις προτείνεται στην κυκλοφορία. Λοιπόν, σε από εδώ και μετά. Λοιπόν, Δήμαρχε, εγώ ελληνικά μιλάω, εσύ ελληνικά ξέρεις. Ας τα πέτω. Λοιπόν, περνάμε σε ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα 29. Ορίστε. Πολλά κυρίες. Με ακούτε, ο κύριος Καρτατογιάννης. Υπάρχουν έξω, υπάρχουν αρκετοί έξω. Για περάστε. Ο κύριος Συρίγος. Ναι. Ο κύριος Καρτατογιάννης αποχώρησε. Ο κύριος Συρίγος. Ναι. Ο κύριος Ουρβίνος. Ναι, κυρία Κασίνη. Δεν ακούω. Ναι. Κυρία Καταναπούλου. Ναι. Ναι. Κυρία Σαμασίδου. Αποχή. Ο κύριος Κορυδάρης. Αποχώρηση. Κυρία Μητοπούλου. Ναι. Ναι. Ο κύριος Δακούλης. Ναι. Ναι. Κυρία Κουτσετέα Πούσα. Κυρία Μαρακού. Ναι. Ναι. Ο κύριος Μαζαράκης. Ναι. Ναι, κυρία Δελπιάνη. Ναι. Ναι, ο κύριος Αθανασίου. Ναι. Ναι, ο κύριος Καστόρης. Ναι. Ναι, ο κύριος Καπιανίδης. Ναι. Ναι, ο κύριος Γουρουτσής. Ναι. Ορίστε. Ναι. Ναι, ο κύριος Τσακίρης. Ναι. Ναι, ο κύριος Τσουράκης. Ναι. Ναι, η κυρία Κατσέλη να ακούσει, ο κύριος Κουφουμανίδης, από όλο ο κύριος Τσιάκος. Αποχώρησε. Ε, δεν το βλέπω. Αποχώρησε. Ο κύριος Χαϊκάλης. Όχι. Όχι. Συγγνώμη, κυρία Καρδά. Όχι. Ο κύριος Καϊκάλης. Όχι. Ο κύριος Γιατζίδης. Έφυγε, αποχώρησε. Κυρία Χαϊκή. Όχι. Όχι. Ο κύριος Κούπας. Όχι. Όχι. Ο κύριος Παγκαλής. Παγκαλής Μακρούη, αποχώρησε. Ο κύριος Μπίσαλας. Ναι, παρόλο που στον Καϊκάλης. Ναι. Η κυρία Νάνου.
Όχι, ο κύριο Καραμουσταλή Σαφών, ο κύριο Καραμουσταλή Σαφών, ο κύριο Πρόεδρο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το θέμα 29 ψηφίστηκε με τα πλειοψηφία. Θέμα 30, κανονισμό διαμόρφωση και χρήση πεζοδρομίων. Ο κύριος της τεχνικής υπηρεσίας. Δεν μιλάει, τώρα τον πάρει.
επίσης μεγαλύτερες από αυτές που επιτρέπονται, θα επιβαρύνουμε τους πολίτες να το κάνουν γιατί οτιδήποτε δεν έκανε το καθήκον του. Όλα αυτά τα επιδείγματα θέλουν μεγάλη προσοχή. Είναι πολύ ουσιαστικό να υπάρξει νέος κανονισμός. Δεν διαφωνούμε με αυτού. Είναι άγγελο όμως το κάνουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στη συζήτηση του θέματος 30. Η διαμαντόπουλε λάδι να κάνετε κάπου. Χωρίς τσιγάρο. Λοιπόν. Για το θέμα 30 υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι, ο κύριος Κοντοράρης.
κυρία Πούσα, κυρία Μαραβού. Ναι. Ναι, ο κύριος Κασταράκης. Ναι. Ναι. Η κυρία Τελιγιάννη. Ναι. Ναι, ο κύριος Αθανασίου. Ναι. Ναι, ο κύριος Κασταράκης. Περιμένεις. Ναι. Ναι, ο κύριος Καβριανίδης. Παντού στην Νέα Σμύρνη.